Σε ευθεία σύγκρουση βρίσκονται το τελευταίο διάστημα οι εργαζόμενοι στο Κέντρο Υγείας Ηρακλείου στον Εσταυρωμένο, με τη διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης με φόντο τη δημιουργία της 5ης Τοπικής Μονάδας Υγείας Ηρακλείου, που ήδη είπε προκρίνει να δημιουργηθεί προσωρινά στον ίδιο χώρο με το Κέντρο Υγείας. Οι αντιδράσεις από το Σύλλογο Εργαζομένων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Κρήτης είναι έντονες, καθώς όπως εξηγούν οι λειτουργίες του Κέντρου Υγείας, που ούτως ή άλλως εντοπίζει ελλείψεις, θα πάνε πίσω και θα υποβαθμιστούν. Δεν έχει στελεχωθεί το Κέντρο Υγείας. Οι τόμοι είναι αποκεντρωμένες μονάδες, οι οποίες πρέπει να σεγαστούν σε δημοτική ενότητα, σε ένα διαμέρισμα, σε κατοικήσιμες περιοχές, για να έχουν πρόσβαση όλοι οι ασφαλισμένοι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μεταφορική συγκοινωνία. 3 η ώρα το μεσημέρι σταματάει η συγκοινωνία. Ο κάθε ασφαλισμένος, εάν δεν έχει τη δυνατότητα, ο κάθε παππούς, πώς είναι δυνατόν να εξυπηρετηθεί και πού αποσκοπεί. Το τόμι είναι απλά να κάνει κάποιες παρακολουθήσεις κτλ. Αυτή τη στιγμή, καταργώντας μας εμείς αυτά τα 7 δωμάτια που λειτουργούμε σαν μονάδα, δεν μπορούμε να δουλέψουμε ούτε τη βραχία νοσηλεία, ούτε τα επίγοντα περιστατικά. Το να συνυπάρξουν στον ίδιο χώρο το Κέντρο Υγείας και η Τοπική Μονάδα Υγείας θα βάλει σε περιπέτειες μια σειρά από παροχές, εξήγησαν οι εργαζόμενοι, που αναφέρθηκαν διεξοδικά στο κομμάτι της βραχίας νοσηλείας και της αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών που θα χάσει, όπως προέβλεψαν, τη δυναμική του. Δεν είναι ούτε αντίθετος, ούτε. Απλά, σε επικοινωνία που είχαμε τη διοίκηση, επιμένουν ότι λόγω ελλείψεως χώρων εξωτερικών να κάνουν προσωρινά εδώ τόμοι. Από εκεί πέρα πρέπει να συνοείται με τη διοίκηση να σας πει για ποιους λόγο θέλει να κάνει εδώ τους τόμοι. Θεωρώ ότι είμαστε από τις πρώτες μονάδες σε παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε όλη την Ελλάδα και νομίζω ότι δουλεύουμε ήδη αρκετά καλά. Υπάρχει μια γενική αρχή ότι ό,τι δουλεύει πολύ καλά δεν το πειράζομαι, κατά την άποψή μου. Έχουμε μεγαλύτερη ευαισθησία παρά όλους τους γραφειοκράτες που αποφασίζουν ερήμη των εργαζομένων δίθεν για τους εργαζόμενους. Κάθετα αντίθετος, μιλώντας ακόμη και για σκοπιμότητες, όπως επίσης και για υποκίνηση αντιδράσεων, εμφανίστηκε ο υποδιοικητής της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, που διευκρίνησε ότι η συνύπαρξη θα είναι προσωρινή και πάντως καμία πρόθεση να υποβαθμιστούν οι υπηρεσίες του Κέντρου Υγείας δεν μπορούν να ευσταθούν την ώρα που από την Υγειονομική Περιφέρεια και τη στήριξη των στελεχών του Κέντρου έγιναν προσπάθειες για να εξελιχθεί σε ένα πολύτιμο κρίκο, απαραίτητο για τους ασθενείς, που ασφαλώς και πρέπει να εξακολουθήσει να λειτουργεί υποδειγματικά. Προκαλεί πραγματικά θλίψη και πολλά ερωτηματικά η αντίδραση αυτή, γνωρίζοντας εκ των έσω τι ακριβώς συμβαίνει, είναι σαφώς υποκινημένη από προσωπικές σκοπιμότητες και ιδιοτέλειες και δεν έχει να κάνει σε κανένα σημείο της αυτή η αντίδραση με την προάσπιση και την αναβάθμιση των υπηρεσιών του Κέντρου Υγείας Ηρακλείου. Ο κ. Δημητρακόπουλος εξήγησε ότι δεν θα είναι προς το συμφέρον κανενός να χαθούν οι προθεσμίες και να μην μπορέσει να υλοποιηθεί μία ακόμη τοπική μονάδα υγείας, η οποία μόνο προσθετικά μπορεί να λειτουργήσει και πάντως όχι διαιρετικά, με τους εργαζόμενους πάντως να διαμαρτύρονται ότι θα πρέπει να εργάζονται και για την τόμη, αφού ως δομή δεν θα έχει την επάρκεια σε επίπεδο προσωπικού. Η στήριξη είναι συνεχής. Περιμένουμε μαστογράφο, περιμένουμε βιοιατρικό εξοπλισμό, περιμένουμε καινούριο προσωπικό. Υπογράφονται ήδη συμβάσεις. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά είναι η καλύτερη απόδειξη για το αν στηρίζουμε ή όχι το Κέντρο Υγείας Ηρακλείου.